Καλημέρα κύριε Κατσότη. Καλημέρα κύριε Δελαμπάγκα. Καλημέρα, καλημέρα. Από τα με σημαντικούς έχοντας το ενεργητικό του πολλούς αγώνες για το εργατικό κίνημα και όχι μόνο. Το σχόλιο σας για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κύριε Κατσότη. Το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η κατάσταση είναι έκρηκτη. Δεν είναι μακριά μια γενικότερη ανάφιξη στην περιοχή, κύριε Δελαμπάγκα. Ήδη η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε αυτό τον πόλεμο, έχει συμμετοχή στον ουκρανικό-ρωσικό πόλεμο. Έχει στείλει ήδη 4 σε 30 γεμάτα με πολεμοφόδια, με τουφέκια και άλλα πυρομαχικά και εκτοξευτές. Είναι στόχος, όπως δήλωσε και χθες η Ρωσία, ότι όσες χώρες συμμετέχουν και στέλνουν όπλα θα έχουν απάντηση. Όπως βέβαια και πριν από λίγο καιρό ήδη είχε προειδοποιήσει και η Ρωσία ότι η Ελλάδα λόγω των πολλών βάσεων των Αμερικανών του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, τη Σουδού, την Αλεξανδρούπολη, του Στεφανοβίκιο και αλλού αποτελεί στόχο για την Ρωσία, όπου στόχος αυτών των βάσεων είναι η αποτελεσματική περικύκλωσή της, γιατί στόχος είναι να ελέγξουν τις πηγές πλούτου αυτών των χωρών. Γι' αυτό και γίνεται και ο πόλεμος, γι' αυτό και ο λαός της Ουκρανίας έχει υποστεί τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια και από το 2014 ακόμα, που είναι γεγονός ότι τότε πρωταγωνίστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι ο σάκος του μπόξ ο λαός της Ουκρανίας για να μπορεί να υλοποιηθούν οι στόχοι των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Ο λαός πρέπει να συμμετέχει σε συνειδητοποίηση στον αγώνα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας, να σταματήσει η επέμβαση και της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, γιατί αυτή είναι η ιστορία, ότι έχουμε εδώ 2 υπεριαλιστικούς πόλους, 3 τέλος πάντων, οι οποίοι συγκρούονται για το ποιος θα ελέγξει την περιοχή. Άρα ναι. Κύριε Κατσότη, η Ρωσία έκανε ένα πόλεμο, έκανε μια εισβολή, η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, έκανε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Καταδικαστέο, γιατί αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έκανε την εισβολή όπως έκανε και είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιουγκοσλαβία πριν κάποια χρόνια. Ωραία, πώς πιστεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η στάση, τι πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ήδη όπως ξέρετε από την πρώτη στιγμή, έκανε διαδήλωση ενάντια στην ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Με πολύ μεγάλη διαδήλωση. Στη ρώσικη πρεσβεία και βεβαίως μετά με πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία, γιατί θεωρούμε ότι ο πόλεμος προετοιμάζεται και από τους δύο καιρό τώρα. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι οι λαοί θα πρέπει να ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτούς που κάνουν τον πόλεμο. Τον πόλεμο δεν τον κάνουν οι λαοί. Το κάνουν οι αστικές τάξεις της Ρωσίας από τη μία, οι μονοπωλιακοί όμιλοι οι οποίοι συγκρούονται για να μπορούν να ελέγξουν τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, γιατί γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος γίνεται για την ενέργεια. Και ο λαός θα πληρώσει πολύ ακριβά με ενεργειακή φτώχεια το επόμενο διάστημα. Ήδη πληρώνουν, είναι με τα τιμολόγια να είναι πανάκριβα, και βέβαια αυτό δεν θα σταματήσει εδώ. Θα συνεχιστεί, και γι' αυτό λέμε ότι οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι για τους λαούς, και οι αστικές τάξεις δεν τους υπολογίζουν, δεν υπολογίζουν τους λαούς. Εδώ ενισχύουν με πολεμοφόδια τις δύο πλευρές και μάλιστα αυτή την Ουκρανία, η οποία έχει στις γραμμές της στον Ουκρανικό στρατό, είναι αυτή η ομάδα του Αζόφ, αυτή η ναζιστική ομάδα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κατσότη. Το στέλνει και φίλος. Λέει, εγώ είμαι ξεκάθαρα από την παλιά κοκκινιά, ο Κωνσταντίνος, ξεκάθαρα στο κόμμα λέει χρόνια, αλλά σε καμία περίπτωση να διαφοροποιούμε όλους αυτούς τους νεοναζί που έχουν ενσωματωθεί στον Ουκρανικό στρατό.
Καλημέρα και στον φίλο του Κωνσταντίνο από την Κογίνια. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί παίζονται αυτά τα παιχνίδια, ενισχύονται αυτές οι ομάδες νεοζεστικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καθαρό. Χρόνια τώρα δηλαδή ενίσχυσε αυτά τα νεοζεστικά τάγματα εφόδου, μεθόδευσε την ανατροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς στο προηγούμενο διάστημα η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τώρα στέλνει πυρομαχικά ύψους μισού δις ευρώ και εγκρίνει βέβαια στρατιωτικές δαπάνες για τρίτες χώρες. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει μεγάλη συμβολή σε αυτόν τον πόλεμο, είναι εχθρός, να το πω έτσι, αυτή η πολιτική που ασκείται ενάντια στους λαούς της Ευρώπης και βέβαια και εδώ είναι καθαρό, κύριε Νταλαμάγκα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ σε αυτή την εμπεριαστική σύγκρουση στην Ουκρανία παίζει βρώμικο ρόλο. Ποτέ δεν ήταν απούσα από αυτές τις εξελίξεις, όπως δείχνει διαχρονικά μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέχεια με την παρέμβασή της σηματοδοτεί αυτές τις εξελίξεις, ενθαρρύνει εθελοντές υπέρ της Ουκρανίας, ενισχύει τους ναζιστές για να μπορεί να έχει αυτή την έκβαση στον πόλεμο και να ελέγξει την περιοχή. Νομίζω ότι ο λαός θα πρέπει να δυναμώσει τον αγώνα του. Δεν έχει να κερδίσει τίποτε από την άμεση εμπλοκή και της χώρας μας ιδιαίτερα σε αυτές τις συγκρούσεις με την αξιοποίηση των βάσεων που όλες οι κυβερνήσεις βέβαια τις παραχώρησαν στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Και μπροστά στο ψευδοδίλημα ΝΑΤΟ ή Ρωσία, η μόνη απάντηση, κύριε Ταλαμάκα, είναι όχι στον πόλεμο των υπεριαλιστών, όχι στη σφαγή των λαών, άμεση αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και να κλείσουν οι βάσεις. Είναι η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσουν οι λαοί συνολικά σε αυτή την εξέλιξη, η οποία θα έχει τραγικές συνέπειες συνολικά για τους λαούς της περιοχής. Μάλιστα. Εμείς σε αυτόν τον δρόμο δίνουμε τις δυνάμεις μας για να μην ματώνει ο λαός και να μην ξοδεύονται εδώ δισεκατομμύρια για τον πόλεμο και ο λαός να πεινάει και να είναι στην ενεργειακή φτώχεια. Μάλιστα. Και κύριε Κατσότη, αφού αναφέρω το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, του μεταλλιολόγου, ο οποίος λέει ότι το απόγευμα 7 η ώρα μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο από τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας στα Προπύλαια. Θα είμαστε όλοι εκεί να το πείτε κλπ. Οπότε το αναφέραμε και εμείς. Το βλέπω και στο σημερινό ρίζοσπαστη. Συνεχίζουμε, και... ναι, συνεχίζουμε αυτές τις προσπάθειες μέσα από τους φορείς που συμμετέχει το ΚΚΕ και πιστεύουμε ότι ο λαός έχει σήμερα κάθε υποχρέωση να στηρίξει τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο. Για να μην υπάρχουν αυτό το αίμα που χύνει ο λαός εκεί στην περιοχή, αλλά και οι τραγικές συνέπειες συνολικά για τους λαούς της Ευρώπης. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κατσότη, και η Κίνα σε όλα αυτά και πώς βλέπει το κόμμα τον κινέζικο παράγοντα σήμερα? Κύριε Ταλαμπάγκα, το κόμμα μας σε σχέση με την Κίνα έχει εκφράσει τη θέση ότι είναι μια καπιταλιστική χώρα, μια εμπεριαλιστική χώρα που επιδιώκει τέλος πάντων να κυριαρχήσει παγκόσμια, στην παγκόσμια οικονομία. Αυτός είναι ο ρόλος της, δεν έχει καμία σχέση με την Κίνα των προηγούμενων αιώνων. Είναι μια, να πω έτσι, μια χώρα καπιταλιστική που εκμεταλλεύεται πολύ σκληρά τους εργαζόμενους και τον λαό της και βέβαια παίζει το παιχνίδι εδώ σε όλη αυτή τη σκακέρα, την παγκόσμια σκακέρα, το ποιος θα κυριαρχήσει. Και βλέπετε ότι οι συμμαχίες πότε γίνονται, πότε διαλύονται και βέβαια τώρα αυτή την περίοδο, επειδή και η Κίνα είναι στο στόχαστρο των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κίνα αντιστέκεται με κάθε τρόπο στην προσπάθεια που κάνουν να μειώσουν την δράση της, να το πω έτσι, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει να κυριαρχήσει στην παγκόσμια οικονομία. Εμείς είμαστε ενάντια στον καπιταλισμό, το ξέρετε πολύ καλά. Θεωρούμε ότι είναι το βάρβαρο σύστημα, αυτό που σήμερα βασανίζει τους λαούς, που ευθύνεται για τη φτώχεια, τη δυστυχία, τους πολέμους και γι' αυτό στεκόμαστε απέναντι σε κάθε τέτοια χώρα, κυβέρνηση τέλος πάντων, αστική τάξη, η οποία
εκμεταλλεύεται και ενσωματώνει και τους λαούς σε αυτόν τον στόχο το να κυριαρχήσει, χωρίς όμως βέβαια οι λαοί να κερδίζουν τίποτε από αυτή την κυριαρχία των αστικών τάξεων των χωρών. Μάλιστα. Και η Κίνα λοιπόν αυτό το ρόλο παίζει και εμείς δεν διαλέγουμε υπεριαλιστικό πόλο όπως το έχουμε πει καθαρά. Mm-hmm. Δεν είμαστε ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τις ΗΠΑ, ούτε με τον ΝΑΤΟ, είμαστε με τους λαούς των χωρών. Αυτοί οι λαοί θα πρέπει να βρουν τον δρόμο τους, να κάνουν την επιλογή τους, να ανατρέψουν την αστική τάξη η οποία έχει καθίσει στο σβέρκο και τους εκμεταλλεύεται και ζουν όλες αυτές τις συνέπειες αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, βλέπω δηλώσει στο Al Jazeera, το International, όχι στο Domestic, του Κυριλένκο. Είναι ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, μιλάει για ανηλεείς βομβαρδισμούς της Μαριούπολης από το πρωί. Υπάρχει γενικό blackout στην περιοχή. Να θυμίσω, κύριε Κατσότη, ότι εκεί έχουμε περίπου 130.000 Έλληνες ομογενείς. Ένα σχόλιο και για τη μειονότητα εκεί και με αυτό να κλείσουμε. Στο μυαλό μας είναι και αυτή η μειονότητα, όπως και όλος ο λαός της Ουκρανίας, και πιστεύουμε ότι συνολικά ο λαός μας πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, συνολικά στο λαό της περιοχής και στους ομογενείς εκεί, αλλά και συνολικά στο λαό, γιατί όλοι έχουν τις συνέπειες αυτού του πολέμου, της επεκτατικής στάσης της Ρωσίας, που θέλει, όπως είπαμε, να ελέγξει συνολικά τις πηγές πλούτου της περιοχής της Ουκρανίας. Εμείς πιστεύουμε ότι και ο λαός εκεί θα πρέπει να μην διαλέξει πλευρά και θα πρέπει να σταθεί απέναντι και στην Ουκρανική αστική τάξη, η οποία, όπως είπαμε, αξιοποιεί τους ναζιστές σε πρώτη γραμμή, αλλά και απέναντι στη Ρωσία, η οποία εισβάλλει και θέλει να υποτάξει τον λαό και να έχει στην κατοχή της τις πρώτες ύλες και τους δρόμους της ενέργειας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσότη, να σας ευχαριστήσουμε από τα σημαντικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, βουλευτής του ΚΚΕ, χρόνια πάντα κοντά στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, θα τα ξαναπούμε, κύριε Κατσότη. Ευχαριστώ πολύ.